Πύρεο απέβηγε έναν 69χρονο Σκανδιναβό το κολύμπι στη θάλασσα του Πλατανιά στα Χανιά. Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν σέρφερ τον είδαν να πλέει χωρίς τις αισθήσεις του και να τον παρασέρνουν τα κύματα. Αφού ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες να τον ανασύρουν, ωστόσο όταν πια η θάλασσα τον έβγαλε στην ακτή είχε εκπνεύσει. Στις 3 του μήνα, ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα των Απτέρων, επαναφέροντας τότε την ανάγκη επέκτασης των συμβάσεων των ναυαγοσωστών τουλάχιστον ως τις 31 Οκτωβρίου. Μέχρι πότε πιστεύετε ότι έπρεπε να είναι η ναυαγοσωστή στο Σπύρο? Αύριο. Για ένα μήνα ακόμα δεν μπορούμε να κάτσουμε. Όσο υπάρχει κόσμο. Μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Εδώ στην Κρήτη έχουμε ολοκλήμα και χρειάζεται ακόμα ναυαγοσωστές. Τι να κάνουμε. Η περίοδος της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τους Δήμους να αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος της ανανέωσης των συμβάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι στο Δήμο Πλατανιά το κόστος στελέχωσης των ναυαγοσωστικών πύργων για 4 μήνες ανήλθε σε 580.000 ευρώ, τη στιγμή που η κρατική επιχορήγηση ήταν μόλις 150.000. Άρα λοιπόν, επειδή δεν συμμετέχει κανείς στο κόστος, ούτε οι ξενοδόχοι συμμετέχουν, ούτε η κυβέρνηση συμμετέχει, τα πληρώνουν άλλα. Ο Δήμος. Και επειδή είχα και τώρα έτοιμα και από τους ξενοδόχους να γίνει, λέει, επέκταση, να μας πούνε ποιος θα τα πληρώσει. Μήπως τα λεφτά που παίρνουμε από τις παραλίες, που παίρνουμε κάτι ψίχουλα με 60% μείωση της τιμής που είχαμε ορίσει πριν 10 χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, από τις 10 Μαΐου έως τις 15 Αυγούστου στην Κρήτη σημειώθηκαν 19 θάνατοι από πνίγμο, ενώ 6 ακόμα καταγράφηκαν από το 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 25.